Διαβάσουμε από τη σελίδα 937, είναι από το Δέλτα κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και το πρώτο εδάφιο. Δέλτα 1, σελίδες 937. Καθώς λοιπόν έμαθαν ο Κύριος ότι οίκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλειοτέρους μαθητάς κάνει και βαφτίζει παρά ο Ιωάννης, αν και ο Ιησούς αυτός δεν εβάφτιζε αλλά οι μαθητές αυτού, αφήκε την Ιουδαίαν και απήλθε πάλιν εις τη Γαλιλαίαν. Έπρεπε δε να περάσει δια της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν εις πόλην της Σαμαρίας, λεγόμενη Σιχάρ, πλησίον του Αγρού, τον οποίον έδωκεν ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ των Ιών αυτού. Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας, σε κάθητο ούτως εις την πηγή και ώρα ήτο περίπου έκτη. Έρχεται γινή της εκ της Σαμαρίας δια να αντλήσει είδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσ' μη να πείω, διότι μαθηταί αυτού είχον υπάγει στην πόλη δια να αγοράσουν τροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γινή η Σαμαρίτης, πώς η Ιουδαίος όν ζητείς να πεις παρεμού ή της είμαι γινή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσουν οι ιδέοι με τους Σαμαρίτας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, «Εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού και τη συνολέγουν σύ, δώσ' μου να πει ο σύ ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε σου δώσει είδωρ ζών». Λέγει προς αυτόν η γηνή, «Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ. Πόθεν λοιπόν έχεις το είδωρ το ζών? Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, ως της έδωκεν εις ημάς το φρέαρ, και αυτός έπιεν εξ αυτού, και ή αυτού και τα θρέματα αυτού?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, «Πας ως της πίνη εκ του ύδατος τούτου θέλει διψίσει πάλι. Ως της όμως πίη εκ το ύδατος το οποίο εγώ θέλω δώσει σε αυτόν, δεν θέλει διψίσει στον αιώνα. Αλλά το ύδωρ το οποίο θέλω δώσει σε αυτόν θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλίζοντος η ζωή αιώνια». Λέγει προς αυτόν η γίνη, «Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ για να μη διψώ, μη δε να έρχομαι εδώ να αντλώ». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Είπαγε κάλεσον τον άνδρα σου και ελθέ εδώ». Απεκρίθη η γίνη και είπε, «Δεν έχω άνδρα». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα, διότι πέντε άνδρας έλαβες και εκείνον τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου, τούτο αληθώς είπας». Λέει προς αυτόν η γηνή, «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκίνησαν και εσείς λέγετε ότι εν της Ιερουσαλήμ είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμεν». Λέει προς αυτήν ο Ιησούς, «Γίνε πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εις το όρος τούτο ούτε εις το Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρεται, εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο εξεύρωμεν, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται η ώρα και ήδη είναι ότι οι αληθινοί προσκυνητέ θέλουν προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, διότι ο Πατήρ τούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει». Λέγει προς αυτόν η γηνή, «Εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θέλει αναγγείλει μας πάντα». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι ο λαλόνση. Και πάνω εις τούτο ήλθαν οι μαθηταί αυτού και θαύμασαν ότι ελάλη με τα γυναικό σου δεις όμως είπε τι ζητείς τη λαλής με ταυτής». Αφήκε λοιπόν η γηνή την ιδρίαν αυτής και πήγε στην πόλη και λέγει προς τους ανθρώπους, «Έλθετε να είδετε άνθρωπον ως της μη είπε πάντα όσα έπραξα, μήπως ούτως είναι ο Χριστός». Εξήλθαν λοιπόν εκ της πόλεως και ήρχονται προς αυτόν. Εν δε το μεταξύ οι μαθηταί παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, «Ραβή, φάγε». Ο δε είπε προς αυτούς, «Εγώ έχω φαγητό να φάγω το οποίο εσείς δεν εξεύρετε». Έλεγαν λοιπόν οι μαθηταί προς αλλήλους, «Μήπως τις έφερε προς αυτό να φάγει?» Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Το ημών φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του πέμψαντός με και να τελειώσω το έργο αυτού. Δεν λέγετε εσείς ότι τέσσερις μήνες στην αίτη και ο θερισμός έρχεται? Ιδού, σας λέγω, ψώσατε τους οφθαλμούς σας και ειδέτε τα χωράφια, ότι είναι ήδη λευκά προς θερισμόν και ο θερίζων λαμβάνει μισθών και συνάγει καρπών. Η ζωή είναι αιώνιον, διαναχέρει ομού και ο Σπύρον και ο θερίζων. Διότι κατά τούτο αληθεύει ο λόγος, ότι άλλος είναι ο Σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ σας απέστειλα αν θερίζετε εκείνο στο οποίο εσείς δεν εκοπιάσατε, άλλοι εκοπίασαν και εσείς εισήλθετε εις τον κόπον αυτών.
Εξεκίνησε δε της πόλεως πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν δια το λόγο της γυναικός, μαρτυρούσες ότι μη είπε πάντα όσα έπραξα. Καθώς λοιπόν ήρθαν προς αυτόν οι Σαμαρίτε παρεκάλουν αυτό να μείνει παρά αυτής. Και έμεινε εκεί 2 ημέρες. Και πολλοί πλειότεροι επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Και προς τη γυναίκα έλεγον, δεν πιστεύομαι πλέον δια το λόγο σου, επειδή εμείς ακούσαμε και γνωρίσαμε ότι ούτως είναι αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός. Αμήν. Σαμάρια. Μία περιοχή νεκρά. Χωρίς ζωή. Μία περιοχή που κατοικείται από Σαμαρίτες, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση και καμία επαφή με τον Χριστό που είναι η ζωή, που είναι η αλήθεια και που είναι και το φως. Ζούσαν στο σκοτάδι, νεκρά θάλασσα. Τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όμως μέσα σε όλη τη Σαμάρια υπήρχε μια πόλη που λεγόταν Σιχάρ. Και μέσα σε όλη την πόλη της Σιχάρ υπήρχε μια γυναίκα, η Σαμαρίτισσα. Πολλοί Σαμαρίτες, πολλές πόλεις. Μία η Σιχάρ, μία η Σαμαρίτισσα. Τι το διαφορετικό έχει η Σαμαρίτισσα και η πόλη Σιχάρ? Η Σαμαρίτισσα ενδιαφέρεται να μάθει που είναι η αλήθεια, λέγοντας οι πατέρες μας, μας είπαν να προσκυνήσουμε σε αυτό το όρος. Οι Ιουδαίοι λένε στην Ιερουσαλήμ, πού πρέπει να προσκυνούμε? Και σε όλη τη ζωή δεν πήρε απάντηση. Και η Σιχάρ, μία πόλη, πιθανόν μοναδική μέσα στη Σαμάρια, που εξεύρουν ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός, τον περιμένουν και θέλουν να τον συναντήσουν για να τους αποκαλύψει πάσαν την αλήθεια. Σ' όλη τη Σαμάρια, μία πόλη, Σιχάρ, και σ' όλη τη Σιχάρ, μία πόλη, Σαμαρίτισσα, που μέσα της και μέσα τους, μέσα στη Σαμαρίτισσα και μέσα σε αυτούς υπάρχει η βεβαιότηση ότι έρχεται ο Χριστός και ότι μόνο Αυτός μπορεί να τους δώσει αληθινές απαντήσεις, σωστές απαντήσεις, ουράνιες απαντήσεις. Μόνο σε Αυτόν μπορούν να εμπιστευθούν, μόνο Αυτόν εμπιστεύονται. Έχουν ακούσει από πολλούς να λένε διάφορα και πολλά. Και διαφορετικά ο ένας από τον άλλον. Και διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές γνώμες και διαφορετικές θέσεις. Η Σιχάρ και η Σαμαρίτισσα περιμένουν να τους απαντήσει και να τους λύσει τις ερωτήσεις τους ο Χριστός, τον οποίον ξέρουν ότι έρχεται. Και εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν ότι έρχεται ο Χριστός. Εδώ μέσα υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε εδώ διάφορα, αλλά εμπιστεύονται τον Χριστό. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι ότι το καλύτερο στη ζωή μας είναι προϋπόθεσης για να πάμε να συναντήσουμε τον Χριστό και ο Χριστός να μας περιμένει. Δηλαδή, να το πω πιο απλά, ο Χριστός περιμένει, σε περιμένει. Να το πω πιο λαϊκά, την έχει στημένη και περιμένει να δει από πού θα περάσεις για να σταθεί εκεί να σε περιμένει. Αρκεί πραγματικά μέσα στην καρδιά σου να πιστεύεις, να ξέρεις ότι ο Κύριος έρχεται και ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις σου και να μεταμορφώσει τη ζωή σου
είναι η πηγή των ζώντων υδάτων, είναι ο Χριστός με το Λόγο Του, με το Ευαγγέλιο Του. Και ας δούμε τώρα πώς εργάζεται ο Θεός. Για να μην χάνουμε τις ευκαιρίες, για να μην χάσουμε ίσως την ευκαιρία που ο Χριστός έχει προετοιμάσει. Και βλέπουμε τη Σαμαρείτισσα, η οποία βγαίνει κάτω το συνήθειό της. Πολλοί λένε γιατί ήταν αμαρτωλοί και δεν έβγαιναν όλοι μαζί, δεν μας νοιάζει για ποιο λόγο. Έχει ετοιμαστεί να βγει στις 12 η ώρα το μεσημέρι, να πάει στην πηγή του Ιακώβου, να πάρει με το άντλημα νερό και να επιστρέψει. Και εκεί την περιμένει ο Χριστός. Ο Χριστός λέει ότι αποφάσισε να πάει στη Γαλιλαία, έπρεπε να περάσει από τη Σαμάρια, έστειλε τους μαθητάς του να ψωνίσουν τρόφιμα και αυτός κάθισε στην πηγή, σε αυτήν που έρχεται, που θα ερχόταν η Σαμαρίτσα, και την περίμενε μόνος του. Τι ωραία συνάντηση. Αυτός μόνος του περιμένει την αμαρτωλή Σαμαρίτσα μόνη της. Και τώρα είναι το κρίσιμο σημείο. Το κρίσιμο σημείο των καλών αγαθών αποτελεσμάτων και της μεταμόρφωσης από νεκρά θάλασσα σε ζωντανή γεμάτη ζωή θάλασσα. Που είναι νεκρά θάλασσα η ζωή της Σαμαρίτσας, νεκρά θάλασσα η ζωή στη Σιχάρ, νεκρά θάλασσα η ζωή σε όλη τη Σαμάρια. Πλησιάζει να πάρει νερό και οι πρόκλησεις του Ιησού. Δώσ' μου να πιω νερό. Τώρα έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις να ανταποκριθεί η Σαμαρίτισσα. Να μην του μιλήσει, γιατί οι Σαμαρίτες δεν μιλάνε με τους Ιουδαίους και οι Ιουδαίοι δεν μιλάνε με τους Σαμαρίτες. Να μην απαντήσει. Να μην ελεήσει, γιατί είναι διψασμένος και κοπιακός. Να μην κάνει έλεος σε αυτόν τον Ιουδαίο. Αν πει δηλαδή, αϊπνίξου, κάνε ό,τι θες, νερό εγώ δεν σου δίνω. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι στον όποιον δεν κάνει έλεος, σε αυτόν η κρίση θα είναι ανήλαιος. Ξέρεις, θα πει ανήλαιος. Είναι τώρα στην κρίσιμη θέση που πρέπει να πάρει απόφαση. Και εκείνο που κάνει είναι, κάνει ελέος. Σωστή απόφαση. Κάνει ελέος. Ο Θεός να μας βοηθάει, αδερφοί, να έχουμε αυτό το πνεύμα που λέει ο Χριστός, έλεον θέλω και ουχή θυσία. Τι είναι αυτό, αδερφοί, που θα έκαναν οι ιερείς και οι Λεβίτες? Τη βλέπανε, φεύγανε. Σε θέλω, τι είσαι, Σαμαρίτισσα, αμαρτωλή, άθλια. Τι ήταν αυτό που θα έκανε μια άλλη Σαμαρίτισσα, αν να χαθείτε από εδώ πέρα, πάλιο αιρετική? Τι είναι αυτό που κάνει ο Χριστός? Ταπεινώνεται για να κάνει έλεος τη Σαμαρίτισσα. Τι είναι αυτό που κάνει η Σαμαρίτισσα? Σπλαχνίζεται και ταπεινώνεται να κάνει έλεος στο Χριστό. Ο Θεός να μας κάνει, αδερφοί, ελεημόνες. Ο Θεός να μας κάνει. Για να βρίσκουμε χάρη και να έχουμε καλή συνέχεια. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι η συνέχεια, αδερφοί. Και σας λέω ένα, όποιος δεν κάνει έλεος έχει κακή συνέχεια. Δεν μπορείς να μην είσαι ελεήμων και να ζητάς το έλεος του Θεού. Ποτέ δεν θα έρθει. Δεν μπορείς να μην είσαι ταπεινός και να ζητάς τη χάρη του Θεού. Ποτέ δεν θα έρθει. Υπάρχουν πνευματικοί νόμοι απαράβατοι, που δεν μπορεί κανείς να τους ξεπεράσει και κανείς να τους προσπεράσει. Στους υπερηφάνους δεν γίνεται χάρης. Αντιτάσσεται ο Θεός.
Στους ταπεινούς πάντοτε κάνει χάρη ο Θεός. Στους σε αυτούς που δεν κάνουν έλεος, ανήλεος θα είναι η κρίση. Σε αυτούς που, που κάνουν έλεος, καυχάται το έλεος της κρίσης. Καυχάται ο Θεός. Δεν κάνει κρίση, καυχάται, σε καμαρώνει. Γιατί κάνεις έλεος. Γιατί είσαι ελεήμων. Και από εδώ και πέρα αρχίζει τώρα πια η καλή συνέχεια. Τώρα πια μπήκε το νερό στα βλάκι. Μπήκαν τα ύδατα, τα ζώντα που βγαίνουν από το αγιαστήριο να περάσουν δίπλα από τη Σαμαρίτισσα και ο Χριστός μέσα και η Σαμαρίτισσα μέσα. Δώσ' μου να πιω. Μα εσύ Ιουδαίος, πώς ρωτάς εμένα και ζητάς από μένα? Αφού οι Ιουδαίοι συγκοινωνούνε, έπιασε κουβέντα. Στάθηκε. Και τότε αρχίζει τώρα ο Θεός και αποκαλύπτει. Εάν δεν είχε σταθεί, ποτέ δεν θα είχε αποκάλυψη η Σαμαρίτισσα. Αν δεν είχε έλεος, ποτέ δεν θα είχε αποκάλυψη. Εάν ήξευρε την δωρεάν του Θεού και ποιος είναι ο λέγοντας δώσμη να πιω, εσύ θα ζητούσες από αυτό να σου δώσει υδροσόν. Τώρα μεγαλύτερη έκπληξη για τη Σαμαρίτισσα. Πάλι δίλημα. Πάλι συγχωρέστε να μιλήσω λίγο απρεπώς. Τι βλακίες είναι αυτά που μου λέει υδροσόν? Ποιος είναι αυτός? Όμως δεν σκέφτεται έτσι. Είναι ταπεινή. Δεν έχει μόνο έλεος, είναι και ταπεινή. Μα δεν έχει άντλημα, λέει τα επιχείρηματά της. Που άλλη θα έλεγε, μην λες βλακίες, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν έχει άντλημα, το φρέαρι είναι βαθύ. Και τι περηφάνεια είναι αυτή, πού θα βρεις εσύ το ίδωρτο ζών? Μήπως είσαι μεγαλύτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ που μας έδωσε αυτό το φρέαρ και είπε και αυτός και η του και όλα τα θρέματά του? Δεν λέει λες ψέματα, λέει δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που μου λες, εξήγησέ μου το. Και απεκρίθη ο Ιησούς και είπε άλλη αποκάλυψη. Αυτό είναι ο λόγος του Θεού, αδερφοί, που κάθε χίλιες πύχες πολλαπλασιάζεται. Κάθε κουβέντα του Ιησού είναι και μία μεγάλη αποκάλυψη για τη Σαμαρίτσα και για μας. Φουσκώνει ο λόγος του Θεού. Πιο μεγάλη αποκάλυψη και φανέρωση τώρα. Όποιος πιει από το νερό αυτό Σαμαρίτισσα, πάλι θα διψάσει. Όποιος όμως πίνει εκ του ύδατος το οποίο εγώ θα δώσω σε αυτόν, στον αιώνα δεν θα διψάσει. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει σε αυτόν πηγή ύδατος αναβλύζοντος η ζωή αιώνια. Της αποκαλύπτει κάτι που ούτε στον Ιζεκίηλ δεν είχε αποκαλυφθεί. Το νερό έβγαινε μόνο από το αγιαστήριο. Τώρα ο Χριστός λέει το νερό μπορώ να το κάνω να βγαίνει και από σένα. Σαμαρίτισσα. Αμαρτωλή, άθλια. Εάν δεχτείς, εάν πιστέψεις και αποδεχθείς ότι εγώ είμαι η πηγή των ζώντων υδάτων και θελήσεις και ζητήσεις να σου δώσω εγώ το δικό μου το νερό, τότε εάν πιείς εσύ από το δικό μου το νερό, εσύ η αμαρτωλή θα γίνεις πηγή ζώντων υδάτων. Αλληλούια. Εσύ άνθρωπε θα γίνεις πηγή ζώντων υδάτων. Θα βγαίνει, το ξαναδιαβάζω, θέλει γίνει εν αυτό πηγή υδάτος αναβλύντος ζώντος ζωήν αιώνια. Και έχει δίκιο που το λέει, γιατί μέσα μας θα κατοικήσει ο Χριστός, κατοικεί ο Χριστός. Άρα από μέσα μας τι βγαίνει, ο λόγος του Χριστού ή ο λόγος ο δικός μου? Αυτό έχει σημασία. Αν βγαίνει ο λόγος ο δικός μου, θα ακούτε και δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Αν βγαίνει ο λόγος του Χριστού, θα είναι
η ζωή αιώνια. Όταν μιλάς σαν μητέρα, ο λόγος που βγαίνει είναι δικό σου ή του Χριστού. Αν είναι δικό σου, θα χάσεις τα παιδιά σου. Αν είναι του Χριστού, ζωή αιώνιας. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί. Τι βγαίνει από μέσα μας. Τι είναι αυτό που βγαίνει από μέσα μας. Είναι το ίδωρτο ζών που δίνει ο Χριστός που κατοικεί μέσα μας. Ή είναι το ίδωρ που πίνω και θα ξαναπίνω και θα είμαι πάντοτε διψασμένος γιατί είναι το δικό μου. Και τότε πίστεψε. Σήμερα πιστεύεις στο Λόγο του Θεού. Αδερφοί αγαπητοί, μην μας φαίνονται απλές αυτές οι ερωτήσεις. Είναι ουσιαστικές. Πιστεύεις στο Λόγο του Θεού. Πίστεψε. Κύριε, δώσ' μου να πιω τούτο το είδωρ για να μην διψώ και, ούτε να έρχομαι να αντλώ. Μα τι... Συγχώρεσέ με, Θεέ μου. Τι χαζή γυναίκα είναι. Τι είναι αυτά που πιστεύει. Δια της μορίας του κηρύγματος, ο Θεός αποφάσισε να φανερώνει στους ανθρώπους την ουράνια σοφία Του. Πιστεύω. Γιατί είναι και γραμμένο. Και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Μπορεί να μην το καταλαβαίνω. Το πιστεύω όμως. Και το ζητάω από τον Χριστό να μου δώσει να το καταλάβω και να μου το χαρίσει. Δώσ' μου να πιω από αυτό το νερό. Να μην ξαναδιψάσω, να μην έρχομαι εδώ και να αντλώ με το άντλημα κάθε μέρα και δύο φορές την ημέρα, δεν ξέρω κάθε πότε πήγαινε. Και τώρα έρχεται, συγχώρεσε με κυρία μου και επιτρέψτε μου κι εσείς, η ξεφτύλα της, η ταπείνωσή της. Λέει ο Ιησούς προς αυτήν, ύπαγε και κάλεσον τον άντρα σου και έλα εδώ. Και αυτή απαντάει όπως απαντούσε συνήθως. Δεν έχω άντρα. Και ο Κύριος της αποκαλύπτει την άθλια ζωή της. Αλλά προσέξτε. Άθλια, αμαρτωλή ζωή με μια καρδιά που ζητάει το Μεσσία. Που ζητάει την αλήθεια. Δεν ενοχλείται από την αμαρτία της. Δελεάζεται ο Χριστός από την επιθυμία της καρδιάς της. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, ένα μεγάλο ερώτημα που πρέπει να κάνουμε ο καθένας στον εαυτό μας. Τι επιθυμείς? Και να το πω καλύτερα, έτσι πως το λέει και ο Λόγος του Θεού, τι θέλεις να σου δώσω? Τι θέλεις να γίνει στη ζωή σου? Τι θέλεις να σου κάνω? Για σκέψου λίγο. Ξέρετε πόσες απαντήσεις υπάρχουν? Να μην πω χιλιάδες, εκατομμύρια απαντήσεις υπάρχουν. Μία είναι η απάντηση. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τι θέλεις να σου κάνω? Γεννηθεί το θέλημά σου. Το πιστεύεις? Μπορείς να το πεις. Έχεις δίκιο, δεν έχεις άντρα. Γιατί πέντε άντρες έλαβες και εκείνος τον οποίο έχεις τώρα δεν είναι άντρας σου, τούτο αλήθεια είναι. Και μπροστά σε αυτή την επονίδιστη, επώδυνη αποκάλυψη της αλήθειας, η Σαμαρίτισσα όχι μόνο δεν θυμώνει, όχι μόνο δεν παρεξηγείται, όχι μόνο δεν αντιδρά, αλλά βρήκε την ευκαιρία να ικανοποιήσει την επιθυμία της ψυχής της. Πω, πω, προφήτης είσαι, Κύριε. Για πες μου τώρα. Καλά, άντρες και λοιπά, αμαρτία. Άστα αυτά τώρα, πες μου. Εσείς λέτε να προσκυνούμε τον Θεό στα Ιεροσόλυμα και εμείς λέμε να προσκυνούμε τον Θεό στο όρος αυτό. Πού να προσκυνώ, πού είναι δεκτή η προσκύνησή μου, πού λατρεύω τον Θεό αληθινά? Αμαρτία. Τώρα ή για την αμαρτία μου θα συζητάμε ή για την πορεία μου θα συζητάμε. Για το παρελθόν μου θα μιλήσουμε ή για το μέλλον μου μαζί σου θα μιλήσουμε. Τι μιλάς, για το παρελθόν σου ή για την αγάπη του Χριστού και για το μέλλον σου?
Τι είναι αυτό που σε απασχολεί, το χθες ή το αύριο με το Χριστό? Τι καρδιά είναι αυτή η αμαρτωλή Σαμαρίτισσα που ίσως εμείς να τη διώχναμε? Αλλά ο Χριστός που ξέρει την καρδιά την αγαπάει. Και ευχαριστούμε το Θεό που γνωρίζει τις καρδιές μας και γνωρίζει τα πάντα, ώστε να ανταποκρίνεται κατά την καρδιά μας. Και βέβαια τώρα θα τις απαντήσει. Θα τις λύσει την απορία. Πίστεψέ με, γυναίκα, ότι έρχεται ώρα. Όταν ούτε στο όρος τούτο που εσείς λέτε, ούτε στα Ιεροσόλυμα που εμείς λέμε, θα προσκυνούνε τον Θεό Πατέρα. Και αποκαλύπτει τα νερά, φουσκώνουνε, αδερφοί, για να έρθει η τέλεια ίασης στις νεκρές θάλασσες. Θα έρθει η ώρα που ούτε εδώ, ούτε εκεί, ούτε εδώ που λέτε εσείς, ούτε εκεί που λέμε εμείς, δεν θα πηγαίνει κανείς να προσκυνήσει, αλλά θα προσκυνάει τον Πατέρα. Πρώτη φορά ακούει τη λέξη Πατέρα. Τον Ιεχωβά ήξερε μέχρι τότε. Πού να τολμήσει να το πει? Τον Κύριο ήξερε. Το Χριστό ήξερε. Τώρα τους αποκαλύπτεται ότι ο Θεός θα γίνει Πατέρας, θα είναι Πατέρας. Το όνομα του Θεού τώρα για μας είναι Πατέρας. Όταν απευθυνόμαστε σε Αυτόν δεν τον λέμε, ούτε μας ενδιαφέρουνε, μας ενδιαφέρουνε, αλλά ούτε μας ενδιαφέρουνε τα άλλα ονόματα. Ένα όνομα μας ενδιαφέρει, Πάτερ ημώνο εν της ουρανής. Αυτό είναι το όνομα του Θεού που τον πλησιάζουμε εμείς, γιατί έχουμε εξουσία να είμαστε τέκνα Θεού. Πατέρα μας ουράνιε. Τον Πατέρα θα τον προσκυνούνε ούτε εδώ ούτε εκεί, αλλά εν παντή τόπο μόνο που θα τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα Σαμαρίτισσα και πρέπει οι προσκυνούντες αυτό να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Φούσκωσαν τα νερά. Όνειρα, είδα τα κολυμβήματος. Μπορεί να βρεθεί εκεί μέσα η Σαμαρίτισσα? Τι είναι αυτά που άκουσε, τι είναι αυτά που ακούει? Αλλά επιμένω, γιατί έκανε πάντοτε τις σωστές επιλογές. Δεν έχασε την ευκαιρία. Δεν θα την ξαναβρει αυτή την ευκαιρία, τη συνάντησή της προσωπικά με τον Χριστό. Αλλά αυτή την ευκαιρία την κέρδισε. Και όταν τ' άκουσα αυτά, δεν τα καταλαβαίνω, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έρχεται ο Χριστός και Αυτός θα μας τα εξηγήσει όλα. Μου λες πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω, αλλά εγώ περιμένω τον Χριστό. Τι περιμένεις? Αυτή περιμένει τον Χριστό. Ξέρεις τι θα πει η Σαμαρίτισσα να περιμένει τον Χριστό? Και εμείς τι περιμένουμε, αδερφοί? Το Χριστό. Το Χριστό. Αυτός θα μας εξηγήσει τα πάντα. Το ξέρω. Μόνο ο Χριστός μπορεί να μας εξηγήσει τα πάντα. Και λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, τώρα πια τα νερά γίνανε. Αλληλούια, εγώ είμαι ο Χριστός, εγώ είμαι. Τα χάσε και δεν μίλησε. Τέλειωσε η συνέντευξη στο ίντερβιου του Κυρίου με την Σαμαρίτσα. Μέχρι εδώ ήτανε. Τώρα πια έγινε η μεταμόρφωση. Τώρα πια η νεκρή θάλασσα που λεγόταν Σαμαρίτσα έγινε μια ζωντανή θάλασσα που έχει τα πάντα. Και έχει και αλλοιείς και θα έχει και καρπό πολύ και θα έχει και φύλωμα για να θεραπεύει. Έγινε δούλη Θεού. Έχει αποστολή, έχει έργο. Έχει δύναμη. Έχει πάρει αποφάσεις. Ξέρει ποιον συνάντησε, ξέρει με ποιον μίλησε. Και εκείνη τη στιγμή έρχονται οι μαθητές με τα τρόφιμα. Μόλις τους βλέπει αφήνει το άντλημα
και το βάζει στα πόδια και πάει στο χωριό της. Τιμηθείτε, Σιχάρ, μία πόλη της Σαμάριας, μοναδική, που περιμένουν τον Χριστό. Που ξέρουν ότι έρχεται ο Χριστός και τον περιμένουν. Άλλο ξέρω και άλλο τον περιμένω. Επαναλαμβάνω. Άλλο ξέρω ότι έρχεται ο Χριστός και οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι το ήξεραν και οι Σαμαρίτες το ήξεραν και άλλο τον περιμένω. Σαμαρίτσα και οι κάτοικοι της Σιχάρ τον περίμεναν. Μόλις φτάνει κοντά τους, τους λέει, ελάτε, είδα έναν άνθρωπο. Μου είπε όλα όσα έπραξα, τις αμαρτίες μου. Λες να είναι αυτός ο Χριστός. Και όλη η πόλη, αυτή είναι η Σιχάρ. Με αυτά τα λόγια της αμαρτωλής Σαμαρίτισσας. Γι' αυτό διάλεξε τη Σιχάρ και τη Σαμαρίτισσα ο Χριστός. Λες γι' αυτό να διάλεξε και σένα και εμένα. Μακάρι. Μη χάσουμε την ευκαιρία. Πολλοί λέει επίστευσαν από τη Σιχάρ για τα λόγια της Σαμαρίτισσας. Μα τόσο εύκολα. Πίστεψαν στα λόγια της αμαρτωλής. Της πιο αμαρτωλής στην πόλη. Όταν ψάχνεις, βρίσκεις. Όταν ζητάς, λαμβάνεις. Και όταν χτυπάς, σου ανοίγεται η πόρτα. Οι μαθητές, πέρα βρέχει. Πήγε να μιλάει με Σαμαρίτισσα. Τι κάνει τώρα ο διδάσκαλός μας. Μιλάει με Σαμαρίτισσα. Τίποτα δεν έχουν καταλάβει. Μαθητές, με μέλλον ευλογημένο, Απόστολοι. Αλλά ακόμη δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Και ποιος έχει καταλάβει? Η Σαμαρίτισσα. Τίποτα δεν έχουν καταλάβει. Η Σαμαρίτισσα τα έχει καταλάβει όλα. Τι περίεργο πράγμα να σου αποκαλύπτει ο Θεός. Τι παράξενο πράγμα. Ήθελε να μας αποκαλύπτει ο Θεός, αδερφοί. Ξέρετε τι αποκάλυψη τους έκανε? Πιο μεγάλη από αυτή που έκανε στον Ιεζεκίλ. Πιο πολλά νερά, πιο φουσκωμένο ποτάμι. Όλα τις τάπε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τη μεταμόρφωσε. Να την κάνει πηγή ύδατος ζώντος. Φάει, φάει, Κύριε, αφού παραξενεύτηκαν που μίλαγε με τη Σαμαρίτσα, Ιουδαίος άνθρωπος. Το δικό μου το φαγητό δεν φάω, το δικό μου το φαγητό δεν το ξέρετε εσείς. Λέει, θα έρθει κάποιος άλλος. Κοιτάξτε τώρα η λογική η ανθρώπινη του ανθρώπου που δεν έχει καταλάβει τίποτα από τα πνευματικά. Άλλος θα του δώσει να φάει. Δεν έχει καταλάβει, δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Ιάκωβος, ούτε ο Ιωάννης, ούτε ο Ιούδας. Τίποτα δεν έχουν καταλάβει. Και έχει καταλάβει μόνο η Σαμαρίτσα. Εδώ αδερφοί, τι να σας πω. Όταν το κατάλαβα, έχασα το μυαλό μου. Λέω, τι Θεός είσαι εσύ. Τι συναντήσεις είναι αυτές που κάνεις. Πώς εργάζεσαι. Τους αγαπάει τους μαθητάς. Θα τους χρησιμοποιήσει ένδοξα. Αλλά τώρα στον κόσμο τους. Τίποτα δεν έχουν πάρει χαμπάρι. Κάποιος θα του έδωσε να φάει. Το δικό μου το φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του Πέμψαντός μου και να τελειώσω το έργο αυτού. Δεν κατάλαβαν τίποτα. Δεν λέγετε εσείς ότι τέσσερις είναι οι μήνες και ακόμη και έρχεται ο θερισμός? Για ρίξτε μια ματιά. Υψώσατε τους οφθαλμούς σας, δέτε τα χωράφια, είναι ήδη λευκά προς θερισμόν. Τους αγαπάει τους μαθητάς. Θέλει να τους βοηθήσει να καταλάβουν. Αλλά δεν καταλαβαίνουν. Και γιατί δεν καταλαβαίνουν? Εγώ θα σας το πω όπως μου το έδειξε ο Θεός. Γιατί δεν έκαναν έλεος στη Σαμαρίτισσα? Γιατί παρεξήγησα τον Ιησού που μίλαγε με τη Σαμαρίτισσα. Και όταν δεν κάνεις έλεος στον αμαρτωλό, είσαι στον κόσμο σου. Πρέπει να μετανοήσεις, να κάνεις έλεος για να σου ανοιχτούν τα μάτια.
ανοίξει ο Θεός τη διάνοια. Θα κάνουνε σε λίγο. Και εξηγεί λέγοντας, άλλος είναι ο Σπύρον και άλλος είναι ο Θερίζων. Εγώ σας απέστειλα να θερίζετε εκείνο το οποίο εσείς δεν κοπιάσατε, άλλοι εκοπίασαν και εσείς εισήλθετε στον κόπο αυτών. Και πάντα αναρωτιόμουν, ποιοι είναι αυτοί που κοπιάσαν? Και λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Πέτρου, μην ανοίγετε, περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξερεύνησαν οι προφήτες, οι προφητεύσαντες, περί της χάριτος ή της έμελε να έλθει σε εσάς, ερευνώντες εις ποιον καιρόν εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού και προμαρτυρούσε τα πάθη του Χριστού και μετά ταύτα τη δόξα του, εις τους οποίους απεκαλύφθηκε όχι δι' εαυτούς, αλλά δι' ημάς υπηρέτουν προλέγοντες τότε εκείνα, τα οποία τώρα ανεγγύλθησαν προς εσάς, δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιο εις εσάς εν πνεύματι Αγίω. Αυτοί έλεγαν δια πνεύματος Αγίου, αλλά δεν ήξεραν. Δεν καταλάβαιναν. Και οι μαθητές τώρα στον κόπο τους, στη θυσία τους, στην ταλαιπωρία τους, θα θερήσουν αυτά τα οποία δεν έσπηραν. Γιατί ο Θεός με αυτούς έχει σπείρει τα πάντα, έχει αποκαλύψει τα πάντα, το εναυτής πνεύμα του Χριστού που προεμαρτύρει τα πάθη και τη δόξα του. Και αυτοί τα κήρυταν, τα προφήτευαν, τα ομολογούσαν, τα έσπερναν. Τώρα ήρθε η ώρα να τα θερήσουν άλλοι, σε άλλους καιρούς. Όμως να γυρίσουμε στη Σαμαρίτισσα. Όταν άκουσαν οι κάτοικοι της Σιχάρ ότι κάποιος της είπε τα πάντα, μήπως είναι ο Χριστός, όλοι μαζί ξεσηκώθηκαν, όλοι μαζί ομοθυμαδών για να δοξάσουν τον Θεό. Όλοι μαζί. Κανένας δεν έμεινε πίσω. Όλοι μαζί να συναντήσουν αυτόν για τον οποίον μαρτύρησε η αμαρτωλή της πόλης. Και όταν τον είδαν, του λένε έλα, έλα στο χωριό μας. Και πήγαν στο χωριό τους και οι μαθητές, κάνοντας έλεος στους Σαμαρίτες. Για φανταστείτε, σε ένα χωριό Σαμαριτών, ο Ιησούς και οι μαθητές του. Αδελφοί, δόξα να έχει ο Θεός, δόξα να έχει ο Θεός. Σε μια πόλη Σαμαριτών, ο Χριστός και όλοι οι μαθητές του, χάριν τη Σαμαρίτισσας. Και αφού έκατσαν τρεις μέρες, τις λένε τη Σαμαρίτισσας, δεν πιστεύουμε από αυτά που μας είπες. Ακούσαμε ήδη τη φωνή του και γνωρίσαμε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Σωτήρας του κόσμου. Αμήν, αμήν. Να γνωρίσουμε τη φωνή του.